Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Δετάρτη, είναι 27 Ιουλίου και μαζί θα δούμε τις ειδήσεις μας αμέσως τώρα αναλυτικά. Η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου Κοπελούζου για την δημιουργία τέρμιναλ στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ο υπεράκτιος αυτός σταθμός θα παρέχει φυσικό αέριο μέσω υποθαλασσίου και στη συνέχεια μέσω χερσαίου αγωγού στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με σύνδεση στην περιοχή της Αμφιτρίτης. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Gas Trades συμφερόντων Ομίλου Κοπελούζου για τη δημιουργία πλωτού τέρμιναλ στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ενέκρινε το έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελείται από έναν υπεράκτιο σταθμό παραλαβής και αεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Θρακικό Πέλαγος, περί τα 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Ο υπεράκτιος αυτός σταθμός θα παρέχει φυσικό αέριο μέσω υποθαλάσσιου και στη συνέχεια μέσω χερσαίου αγωγού στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με σύνδεση στην περιοχή της Αμφιτρίτης. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Γιάννης Φαλέκας, η συγκεκριμένη επένδυση θωρακίζει την ευρύτερη περιοχή της Θράκης ενεργειακά. Είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε. Η αίτηση προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει προϋπάρξει τους προηγούμενους μήνες. Φυσικά είχαμε μιλήσει και δημόσια για αυτό το θέμα όταν πρωτοακούστηκε και το μάθαμε. Ενημερώσαμε τηλεοπτικά και ως Δήμος και εγώ ως Αντιδήμαρχος Ενέργειας κατόπιν εντολών του κυρίου Λαμπάκη, του Δημάρχου, που δίνει μεγάλη βαρύτητα στα ενεργειακά θέματα. Είναι κάτι ευχάριστο, θα έλεγα, για την περιοχή μας. Θα έλεγα ότι θωρακίζει τον τόπο μας, την Αλεξανδρούπολη και όλο τον Εύρο και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι ένας τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου που στην Ελλάδα δεν έχουμε αρκετά τέτοια σημεία. Είναι η Ρεβιθούσα, κάτι το οποίο αναζητείται για έγκριση στην Καβάλα και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για εμάς. Φυσικά όλο αυτό συνδυάζεται και με κάποιες άδειες του συγκεκριμένου ομίλου. Είχε μια παλιότερη άδεια στην περιοχή των Λουτρών, όπου μεταφέρθηκε αυτή η άδειά του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο των 400 ΜΒ. Αναζητεί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, ακόμη μια άδεια παρόμοια των 400 ΜΒ. Όλα αυτά για την ΒΠΕΑ Αλεξανδρούπολης. Όπως τόνισε ο κ. Φαλέκας, με τη συγκεκριμένη επένδυση θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. Έχουν αρκετές θέσεις εργασίας για τον τόπο μας και αρκετές άλλες επενδύσεις τριγύρω από αυτές τις επενδύσεις. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και αναμένουμε τέτοιους επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, ο Όμιλος Κοπελούζου έχει την άδεια για την κατασκευή μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας από υγροποιημένο φυσικό αέριο στην βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης. Για την μία μονάδα 400 ΜΒ παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος έχει τις άδειες, μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, αλλά όπως είπα και πριν, οι πληροφορίες μου είναι ότι κάνει ενέργειες για ακόμη μία μονάδα, δηλαδή να φτάσει στο σύνολο πάνω από 800 ΜΒ, τα οποία αυτά, όπως σας είπα, είτε για εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, είτε για εξαγωγές προς τις γείτονες χώρες, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και φυσικά έχει πάρα πολύ καλές θέσεις εργασίας.